Χθες το βράδυ, που τα ακούσατε από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, πού ακούσατε ότι πάτε για διαγραφή? Την τηλεόραση. Την τηλεόραση. Δεν είχατε κι εσείς δηλαδή, εκπομπή, συγγνώμη, οπότε έβλεπα άλλες. Βλέπατε μια εκπομπή και ακούσατε, είναι υποδιαγραφή ο Πάνος Κουρλέτης. Ακριβώς. Μάλιστα. Τα συναισθήματά σας εκείνη τη στιγμή, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εφησιαστήκατε. Θα σας πω ότι κάποιος καταρχήν δεν μπορεί να διαγράψει τις ιδέες. Δεν μπορεί να διαγράψει τη δικιά μου σχέση με την αριστερά. Δεν μπορεί πολύ περισσότερο να διαγράψει μια ολόκληρη πορεία ενός ιστορικού ρεύματος στην Ελλάδα, της ανατολικής και ριζοσπαστικής αριστεράς, που έχει περάσει από διάφορες φάσεις. Από το 68, με πρωταγωνιστές, τον Λεωνίδα, τον Κύρκο, τον Κώστα, τον Φιλίνη, τον Παμπή, τον Δρακόπουλο. Δεν ξέρω αν τους γνωρίζουν όλοι αυτά. Εσείς, τουλάχιστον κύριε Παπαδάκη και οι εκδεξιόμενοι, τα γνωρίζετε. Τα πρόσωπα. Αυτούς οι οποίοι συγκροτήσαν τον συνασπισμό. Τον συνασπισμό. Αυτοί που κάνανε το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που δώσανε μάχες. Ξέρετε, εγώ αυτά τα οποία έκανα στα 24 μου και στα 19 μου θα τα ξανά έκανα. Και αν θυμηθώ πάρα πολύ. Θυμάμαι δηλαδή τους αγώνες ως μαθητής τότε Ριγάς για την ψήφο στα 18. Για να καταργηθεί η μπλε ποδιά των κοριτσιών. Τους αγώνες ενάντια στα πυρηνικά. Το 86 που ήμουν 24 ετών έβγαινα στους δρόμους και διαμαρτυρόμουν για την πυρηνική ενέργεια. Συμμετείχα σε μαραθώνιες πορείες ειρήνης. Άρα εσείς πιστεύετε ότι ο κύριος Κασελάκης αυτά που έλεγε στα 24 τα πιστεύει και τώρα? Όχι, απλά λέω ότι κανείς στα 24 όταν ασχολείται, όταν κάνει κάποιες μεγάλες βασικές επιλογές και στα 24 δεν είναι παιδί. Όταν ψηφίζουμε ήδη από τα 17. Είπατε κάτι το οποίο είναι σκληρό. Ο κύριος Κασελάκης γελιοποιεί το ΣΥΡΙΖΑ μέρα με τη μέρα. Εγώ φοβάμαι. Γελιοποιεί. Δεν είπατε ότι ξέρετε κάτι είναι δεξιός. Εγώ φοβάμαι κάτι, πάρα πολύ. Σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ότι με αυτά λέτε που... ότι γελιοποιεί. Εγώ λέω ότι με αυτά που γίνονται σίγουρα έχουμε εξασφαλίσει ένα μεγάλο κομμάτι στις επιθεωρήσεις της σεζόν. Φοβάμαι την απαξίωση και την γελιοποίηση του χώρου. Και αυτό είναι που πονάει σήμερα τις δεκάδες χιλιάδες αριστερούς. Ένας αρρωστημένος τελικά εκτός τόπου. Ο Πολάκης δεν είναι αριστερός. Μισό λεπτό. Ένας αρρωστημένος τελικά εκτός τόπου αρχηγισμός. Διότι περί αυτού πρόκειται. Ο Πολάκης δεν είναι αριστερός. Και μάλιστα υιοθετώντας και συνθήματα μεγάλων πολιτικών προσωπικότητων. Ενώ τώρα το έθεσε εκτός. Έκθεσε εκτός να κατέβει από το τρένο κτλ. Αυτοί που έχουν μείνει και είναι δίπλα στον κύριο Κασελάκη δεν είναι αριστεροί. Ο κύριος Παπάς δεν είναι αριστερός. Βεβαίως. Ο κύριος Κασελάκης δεν είναι αριστερός. Ο κύριος Κασελάκης δεν είναι. Ο κύριος Πολάκης δεν είναι αριστερός. Να το δούμε για τον κύριο Κασελάκη. Για τον κύριο Κασελάκη είναι έβγαλε και εκείνος. Ακριβώς είναι. Ναι. Δεν είναι αριστεροί αυτοί. Βεβαίως είναι αριστεροί. Τότε γιατί είσαστε απέναντι σε αυτούς και εκείνοι απέναντι σε εσάς? Γιατί ακόμα πιο σκληρός στις διατυπώσεις του είναι ο κύριος Πολάκης για εσάς. Βαρύδια σας λένε, ελίτ σας λένε, ότι εσείς καταστρέψατε το ΣΥΡΙΖΑ λένε, ότι εσείς σε εσάς οφείλεται η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ των τελευταίων ετών. Υπονόμευαν εδώ και 5 χρόνια. Και άσχετο τον ανεπάγγελτο σας αποκάλεσαν εσάς. Τα νταϊλίκια και τις συκοφαντίες, ιδιαίτερα από τον Παύλο τον Πολάκη, τις γνωρίζουμε όλες και όλοι. Δεν θέλω να. Δηλαδή, το εύχομαι να διατηρήσει αυτό το επίπεδο και να μην το ρίξει ακόμη πιο χαμηλά. Μια φορά στην Βουλή, μάλιστα κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία. Επανέλαβε αυτά που τουλάχιστον εγώ το ακούω από το 2010 από τα διάφορα ακροδεξιά τρόλ του διαδικτύου περί ανεπάγγελτου Σκουρλέτη και του είπα: θέλετε να συγκρίνουμε τον μέσο όρο των ενσύμων του συνόλου της Βουλής? Είμαι πολύ παραπάνω. Κύριε Σκουρλέτη, δεν μάθατε τώρα τον Πολάκη πάντως. Μην πέφτετε όχι, δηλαδή και όλοι εγώ λέω για μια επιχειρηματολογία που μέχρι τώρα ήταν περιθωριακή. Ναι, θέλω να πω τον και με λύπη μου διαπιστώνω ότι την υιοθετούν και δημόσια και θυμάμαι να σας ρωτάμε και επισταμένα εδώ οι δημοσιογράφοι αν ο Παύλος Πολάκης κάνει κακό στον ΣΥΡΙΖΑ και τότε απαντούσατε όλοι με σονσόν διάθεση. Μα σας είπα. Εντάξει, είναι ένα ύφος, είναι και ψήφα και ανώ. Το θέμα μας τώρα δεν είναι ο Πολάκης και τον Πολάκη τον έχουν καταλάβει όλοι. Εγώ πολιτικά μίλησα και είπα πόσο ζημιά, και πόσο ζημιά μας κάνανε οι απόψεις στην περίοδο της πανδημίας. Αλλά προσέξτε να δείτε. Αυτό είναι κατ' ουσίαν, δεν είναι θέμα Πολάκη, είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Όταν λοιπόν εμείς κάποιοι λέγαμε ότι θα πρέπει να συζητήσουμε τις αιτίες της αναξιοπιστίας που γέννησε μετά το 19 ο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικά ζητήματα θέταμε. Δεν κάναμε προσωπική κριτική.
Αυτή είναι η αιτία του κακού. Μήπως αυτό ταυτόχρονα. Πώς απαντιόνται αυτά με συνέδριο. Μήπως αυτό. Πώς απαντάει μήπως αυτή τη στιγμή αυτό ο κ. Κασελάκης. Και... καμία συζήτηση για αυτά. Μήπως ταυτόχρονα αυτό ήταν και υπονόμευση του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λέει ο Κασελάκης τουλάχιστον. Και του Τσίπρα, όχι μόνο ο Κασελάκης. Το είπε χθες στη δήλωσή του. Ότι πέντε χρόνια υπονομεύεται το ΣΥΡΙΖΑ. Κάνετε αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή υπονομεύσατε και τον Τσίπρα, όχι μόνο τον Αλέξη. Καταρχήν είναι υποτιμητικό για τον ίδιο τον Αλέξη. Και πρημοδοτήσατε το Μητσοτάκι. Είναι υποτιμητικό για τον ίδιο τον Αλέξη τον Τσίπρα. Διότι και οι τρεις μας, Βίτσας, Φίλης, Σκουρλέτης, υπήρξαμε υπουργοί. Υπήρξαμε εκλεγμένα στελέχη από το κόμμα. Εγώ ήμουν γραμματέας, ο Βίτσας ήταν γραμματέας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος την τελευταία περίοδο, με παρουσία και με πρόταση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι υποτιμητικό για τον ίδιο. Και ήρθε ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος μάθαμε μέσα από το ρεπορτάζ της εφημερίδας των συντακτών τι έλεγε, αλλά και τι επιβεβαίωσε πλέον. Μα και εσείς οι ευλογημένοι μάθατε. Όλοι μου λέτε, όλοι, όποιος έρχεται εδώ υποστηρίζει τον κύριο Κασελάκη ή δεν τον υποστηρίζει. Λέει, εγώ δεν τον ήξερα πριν από δύο μήνες. Καλά, δεν γνωρίζατε έναν άνθρωπο πριν από δύο μήνες και σήμερα είναι πρόεδρος του κόμματος. Δηλαδή, αυτά είναι μεγάλες ευθύνες του καταστατικού μας. Μισό λεπτό. Το καταστατικό φταίει δηλαδή. Θα σας πω. Γιατί, και όχι αυτοί που τον διότι όταν το καταστατικό. Έχουν ευθύνες. Γιατί λέτε ότι είναι φυτευτός. Και πρέπει να μας πείτε ποιοι τον φυτεύσαν. Μισό λεπτό. Φυτευτός είπε. Μισό λεπτό. Κυρία Γιαναστασοπούλου, έχει κάνει τρία ερωτήματα. Μισό λεπτό. Το φυτευτός το χρησιμοποίησε ο ίδιος και είπε. Εμένα δεν με φυτέψαν οι Αμερικάνοι, με φύτεψε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Έτσι μας είπε στο TikTok. Άρα ο Τσίπρας τον έβαλε. Καλά, όχι κατά κυριολεξία, φανταζόμαστε. Τι είπε ο ίδιος. Άρα το φυτευτός, δεν τον είπαμε εμείς φυτευτό, ο ίδιος αυτό που ζωρίστηκε ναι, φυτευτός, δεχόσαστε, χαριτολογώντας φαντάζομαι. Επιλογή του κυρίου Τσίπρα είναι. Χαριτολογώντας φαντάζομαι. Ναι, επιλογή προσέξτε του κυρίου Τσίπρα είναι. Πρέπει και σαν την τώρα περίοδο, θα σας πω όλα. Ο Νίκος Φίλης πριν από λίγο είπε ότι είναι εξωπολιτικά κέντρα αυτά που έφεραν και στηρίζουν τον Στέφανο Κασελάκη. Και ότι ο Κασελάκης το συμμερίζεστε είναι αυτό. Είναι σε αποστολή διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Θα σας πω μισό λεπτό, όλα θα τα πάρουμε με τη σειρά. Διότι εμφανίζεται και διεκδικεί το χρήσιμο, την υποψηφιότητα, ως υποψήφιος, εν πάση περιπτώσει, του Προέδρου και αποκρύπτει αυτές τις απόψεις του. Εδώ υπάρχει πολιτική ευθύνη. Δεν βγήκε να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, ψηφίστε με, διότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μειώσουμε κι άλλο την φορολογία του κεφαλαίου. Ελέη δεν το πιστεύει πια. Όχι, δεν με καταλάβατε τι εννοώ. Δεν λέω τι έγραφε. Αυτά που λέω, είπε στο ΣΕΒ. Είπε τώρα στο ΣΕΒ. Όχι μόνο αυτό. Και αυτά δεν τα είπε που είπε στο ΣΕΒ όταν ήταν υποψήφιος ένα μήνα πριν. Τα είπε. Οι 65.000 άνθρωποι γνωρίζαν τις απόψεις του Κασελάκη. Συγγνώμη, ένσταση. Μισό λεπτό. Ξέρετε. Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος περνάει έξω από την Κουμουνδούρου, μπαίνει μέσα και σας παίρνει το κόμμα. Κατάντια είναι. Δεν, άλλο πάνω να κατάντια είναι αυτό. Δηλαδή κανείς από εσάς δεν μπήκε στη διαδικασία. Γιατί εμείς τον επιλέξαμε. Δημόσια τα έλεγε ο κ. Κασελάκης αυτά. Δεν μπήκε κανείς στη διαδικασία. Καταρχήν να με ένα ψευδόνυμο από ό,τι είδαμε. Αυτογραφούσε το οποίο όχι πάντα. Όχι πάντα. Πολλές φορές και με το όνομά του, αλλά και. Δεν το έψαξε κανείς. Ως Αριστείδη το τέλειο οικονομικό. Κοιτάξτε να δείτε. Την ευθύνη τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου τη επικρατεία την είχε μια πολύ στενή ομάδα και τελικά ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι γνωστό. Δεν ρωτήθηκε κανείς μας. Χθες ο κύριος Φίλης μας είπε ότι πρέπει να τοποθετηθεί. Επιβάλλεται, είπε. Όχι πρέπει, επιβάλλεται να τοποθετηθεί ο κύριος Τσίπρας. Και το σύνολο των πολιτικών στελεχών. Να μιλήσει λοιπόν αυτή τη στιγμή. Κύριε Γιώργο Βασίλειο, ο κύριος Παπάς. Όλοι πρέπει να μιλήσουν. Αναφέρω διάφορους ανθρώπους οι οποίοι αποτελέσανε βασικά στελέχη την τελευταία δεκαετία. Δηλαδή, αν είχατε τον κύριο Τσίπρα απέναντί σας, θα τον ρωτούσατε τώρα, κύριε Σκουλέτη. Τι είναι αυτό που πρέπει να πει ο κύριος Τσίπρας. Τη γνώμη του πρώτα απ' όλα. Νομίζω ότι έχει υποχρέωση. Ναι, αλλά δεν θα γίνει μέρος του προβλήματος με αυτό τι τον τρόπο. Τι εννοείται μέρος του προβλήματος. Μέρος ενώ ότι μέρος θα φανεί ότι είμαστε παίρνει, όλοι μας. Ότι παίρνει... Μέρος του προβλήματος είμαστε όλοι μας. Διότι πριν από ένα χρόνο, όταν ψηφίζαμε ένα καταστατικό που προβλέπει πέντε χρόνια προϋπόθεση για να είσαι μέλος της Επιτροπής Δοντολογίας, αλλά δεν λέει έστω μία μέρα να είσαι μέλος για να διεκδικήσεις την Προεδρία, αυτό είναι μια τεράστια τρύπα. Γιατί δεν το αλλάξατε αυτό. Πότε να το αλλάξουμε, αφού εγκρίθηκε. Ποιο μπορούσε να το προβλέψει άλλωστε. Δεν αλλάξει αυτό. Μα αυτό αλλάζει μόνο από συνέδριο. Γι' αυτό ζητήσαμε τη συνέδριο τώρα. Πριν την εκλογή εννοείται. Ναι, θέλω να πω ότι δεν το είχατε προτείνει κι εσείς αυτό που λέτε. Δεν είχε προταθεί από κανένα. Εμείς είχαμε δημόσια. Γιατί προφανώς δεν μπορούσε να το προβλέψει κανείς. Είχαμε δημόσια. Ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Είχαμε δημόσια καταψηφίσει και λόγω αυτή τη τεκμηριωμένη. Ναι, λέω για το συγκεκριμένο που είπατε. Ότι κάποιο πρέπει να είναι μέλος. Μας λέγανε υπονομευτές. Άλλο λέω εγώ. Το θυμόσαστε αυτό. Δεν πρόβλεψε κανείς. Θυμάμαι διάφορα. Λοιπόν, λέω ότι δεν μπόρεσε να προβλέψει κανείς, ούτε εσείς, ότι κάποιος που δεν είναι μέλος, έστω για μια μέρα, μπορεί να διεκδικήσει. Το επιχείρημα του κυρίου Κασελάκη, ξέρετε ποιο είναι.
Ο κόσμος με ψήφισε. Ναι, και αλλά μου έδωσε την εντολή. Έτσι, μου έδωσε την εντολή να τα αλλάξω όλα. Και κάτι άλλο. Να δούμε και το περιεχόμενο της εντολής. Δεν είναι και ευθύνη δική σας όταν ένας άνθρωπος φυτευτός από εξωθεσμικούς παράγοντες, δεν ξέρω κι εγώ από πού, έρχεται και σας παίρνει το κόμμα. Δηλαδή εσείς είστε άμυροι ευθυνών. Όχι, με τέτοια εμπειρία στον χώρο της αριστεράς. Εγώ πιστεύω. Μήπως πρέπει να κάνετε κι εσείς την αυτοκριτική σας. Ασφαλώς. Γιατί πράγματι η βάση δεν είχε εκτιμήσει τη συνεισφορά σας. Όχι, εδώ φαίνεται ότι υπήρχε τελικά μία προετοιμασία και μία επιχειρηματολογία όπου ακριβώς έδωσε το περιθώριο στον κύριο Κασελάκη να διεκδικήσει και να κερδίσει. Προετοιμασία όταν μετά από ποιον? Όταν μετά το 19, διότι αυτή η συζήτηση είναι λίγο επανάληψη έτσι, σε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις μία συζήτηση που πήγε να γίνει το 19. Όταν μετά το 19 είπαμε παιδιά, πρέπει να κάνουμε έναν ουσιαστικό απολογισμό. Αυτοκριτική όπου χρειάζεται. Τα προβλήματα έρχονται και πάνε έρχονται. Ποιος δεν το έχουμε μιλήσει. Αυτό. Ποιος δεν το ήθελε αυτό. Η πλειοψηφία τότε. Η πλειοψηφία του κόμματος. Είχατε λόγους. Χάσει την επαφή σας. Καθόλου, με καθόλου. Ως γραμματέας τότε του κόμματος είχα εισηγηθεί να γίνει συνέδριο εντός του 19. Γίνανε οι εκλογές του Ιουλίου, μπορούσαμε να κάνουμε ένα σύνδεσμο. Είχε απορριφθεί. Μήπως είχατε χάσει ήδη την επαφή με την πολίτες. Κοινωνία και είχατε κλειστεί μέσα σε ένα καμπούκι που ήταν εντελώς αποκομμένο από το τι συνέβαινε έξω. Όταν παίρνεις 32%. Δεν έχει χάσει την. Μετά το 32. Λοιπόν, άρα λοιπόν, μιλάμε από το 15, και πέρα. Μιλάμε από το 19 και ύστερα. Το 19 μιλάω, 32. Ναι, ναι, το 19 ναι, ναι, 32. Ναι. Λοιπόν, άρα από εκεί και πέρα έχουμε. Άρα ο κόσμος. Προϊούσα φθορά όμως. Προϊούσα φθορά από τότε. Προφανώς. Στις δημοσκοπήσεις, τις οποίες δεν θέλατε να τις δείτε. Από το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεύτερος και με διαφορά στις δημοσκοπήσεις. Αυτά τα ζητήματα σωστά. Προσωπικά τα είχα θέσει σε όλες τις πολιτικές διαδικασίες και κουβέντες. Από την εκλογή από του Μητσοτάκη πέρα, στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας είχατε. Μετά από λίγους μήνες. Έτσι. Εσείς έτσι. Πιστεύετε ότι σε αυτή την πορεία τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να γκρεμιστεί σε μονοψήφια ποσοστά? Δυστυχώς αυτό που είπε και ο κ. Παπαδάκης που θύμισε, κινδυνεύει πια με απαξίωση και με γελιοποίηση ο χώρος. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Ο καθένας ξεχωριστά. Ωραία. Και όλοι μαζί. Ξέρετε κάτι. Οι ιδέες και οι αγώνες δεν είναι stock options. Για να τα αγοράζεις σε τιμές ευκαιρίες. Να ρωτήσω εγώ τώρα. Συμπυκνώνουν μέσα τους Βίτσας... προσωπικές τάσεις και τους αγώνες. Ωραία. Πολλών δεκάδων χιλιάδων πριν από εμάς και άλλων που έπονται. Ο κύριος Βίτσας που είναι προς διαγραφή μαζί σας είπε χθες για την ίδρυση νέου κόμματος. Προσωπική του άποψη. Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να ιδρυθεί νέο κόμμα? Ανανεωτική, οικολογική, ριζοσπαστική αριστερά. Αόρα. Ναι. Ανόρια, ξέρω κάπως έτσι. Λοιπόν, θεωρείτε ότι πρέπει να ιδρυθεί νέο κόμμα στον χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς εάν προχωρήσουν οι διαγραφές σας? Κατανοητό. Σας απαντώ ευθέως. Έχουμε αυτή τη στιγμή με όλα τούτα μία πορεία βίαιης μετάλλαξης ιδεολογικοπολιτικής και προγραμματικής του ΣΥΡΙΖΑ. Περί αυτού πρόκειται. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν συνεχίσει αυτή την πορεία, όχι θα μπει σε τροχιά κυβερνητικής διεκδίκησης, θα γίνει ένα κεντροδεξιό άνετο άνευρο κόμμα. Λέτε κεντρο αριστερό μπορεί να γίνει. Όχι, κεντρο αριστερό δεν είναι. Αυτά είναι έξω από τα ορίτσια. Αν μου επιτρέπετε, μήπως λοιπόν. Εάν υπάρχει μια τέτοια πορεία, προφανώς όσοι έχουμε διαφορετικές απόψεις θα είμαστε απέναντι. Σας μεταφέρω ερώτημα. Με νέο κόμμα. Σας μεταφέρω. Θα είμαστε απέναντι. Καταρχήν διεκδικώντας ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει σε αυτές τις ράγες. Τη ανωτική αριστερά. Κύριε Σκουρλέτη, σας μεταφέρω ερώτημα πάρα πολλών, οι οποίοι είναι ΣΥΡΙΖΕΙ. Έτσι δηλώνουν. Μπορεί να μην είναι. Να το ακούσω. Έτσι. Και λένε το εξής. Μήπως αυτή η ομάδα, ομπρέλα λέγεται, δεν ξέρω κι εγώ, οι παλιοί αριστεροί, δεν έχουν αντιληφθεί ότι εμείς που ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ δεν είμαστε αριστεροί όλοι. Το 35% του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αριστεροί. Μισό λεπτό. Και θέλουμε τη μετάλλαξη αυτή του κόμματος σε ένα κεντροαριστερό κόμμα. Απαντώ. Οπότε δεν έχουν θέση. Ο Κασελάκης και ο ένας και ο άλλος έχουν θέση. Δεν έχει ως κουλέτης. Απαντώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένα κόμμα της σύγχρονης ριζοσπαστικής αριστεράς από το 12 και μέχρι το 15 ανέτρεψε τους πολιτικούς συσχετισμούς. Δεν έκρεψε την ταυτότητά του, ούτε το πρόγραμμά του. Πέτυχε στο έδαφος της αριστεράς την διεύρυνση της παράταξης. Μέσω μνημονίων όμως. Βεβαίως μέσω μνημονίων. Άλλο στο τέλος της περίοδου. Άλλο κοινωνικό και πολιτικό υπέδαφος. Προφανώς. Αλλά ξέρετε, τα κόμματα δεν προσαρμόζονται. Και με αυταπάτες. Ανά πενταετία. Όχι, αλλά. Έτσι δεν είναι. Έχουν παρακολουθούν όμως τις κοινωνικές τάσεις. Παρακολουθούν. Και είναι αυτό που έτσι. Δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το 19. Και μετά ο κόσμος ζητάει κανονικότητα. Προσέξτε λοιπόν. Έχουμε λοιπόν. Έχουμε επιλογές. Μισό λεπτό. Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ, ναι. Κύριε. Έχουμε επιλογές μετά το 19 όπου ιτηθήκανε
Και αυτό επιβεβαιώθηκε στις τελευταίες εκλογές. Δεν ήμουν εγώ στην πλειοψηφία αυτή. Το σχέδιο της μετατόπισης του ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάναμε? Μήπως λοιπόν είσαστε στημένοι στη γωνία για να έρθουν αυτές οι ήττες? Μα τι λέτε τώρα. Ρωτάω, κύριε Σκουρλέτη, μην παρεξηγηθώ. Το τι έκανα, το έχω αποδείξει, το έχω αποδείξει εδώ υπερασπιζόμενος πολλές φορές απόψεις με τις οποίες είχατε και τις ενστάσεις μου εδώ σε εσάς. Δείτε λοιπόν όλα τα βίντεο. Δείτε όλα τα βίντεο. Ακόμα και τις. Εν πάση περιπτώσει, και αυτά που κάναν διάφοροι από εμάς, πάντοτε αισθανόμουν την ανάγκη της αλληλεγγύης απέναντί τους. Άλλοι δουλέψαν υπόγεια με έναν στημένο μηχανισμό. Ποιοι όμως, δεν λέτε ονόματα. Χθες είδα το Γιάννη το Ραγκούση να καταγγέλει τρόλ τα οποία του λέγανε ότι καλεί σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Και είπε ο Κασελάκης να τον στηρίξει και πάμε μαζί. Τι υποκινούν αυτά τα τρόλ, κύριε Σκουρλέτη? Εγώ ξέρω. Γυρνάμε τώρα γύρω-γύρω από ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνω. Εγώ ξέρω, για παράδειγμα, ότι επώνυμοι που αρθρογραφούν σε εφημερίδες ήταν υπεύθυνοι 50 λογαριασμών και των social media ποια του Προέδρου. Ποια είναι τα κέντρα αυτά, κύριε Σκουρλέτη? Σας απαντάω, παράκεντρα, δεν τα ξέραμε επίσημα. Παράκεντρα από το αμέσως στο κόμμα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο ένα κόμμα κυβερνητικό να το ρίξουν, να το αποδομήσουν κάποια τρόλ στο διαδίκτυο. Μιλάμε για μετά το 19, δεν μιλάμε για το 19. Ναι, για μετά το 19. Δηλαδή είναι σαν να λέτε ότι η κοινωνία σας έστειλε σε δύο εκλογικές ήττες το Μάιο και τον Ιούνιο, επειδή λειτουργήσαν τα τρόλ. Προφανώς εσείς φταίτε για τις ήττες. Όχι εσείς προσωπικά, ενώ σαν κόμμα. Μα, συγγνώμη. Η καταγγελία που κάνει είναι βαριά. Ότι ένας κύκλος γύρω από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς. Αυτό είναι γνωστό. Ανοίξτε το διαδίκτυο. Εσείς το ξέρω. Δεινό Twitter. Δεινό Twitter. Αλλά είναι οι ίδιοι αυτοί που βρίζαν τον Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν ήταν οι ίδιοι. Το θέμα είναι ότι βρίζαν τον Μητσοτάκη. Και τώρα αυτά που λένε για εσάς είναι βαρύτερα από αυτά που ήταν γύρω από τον Τζίπρα. Αυτό. Αυτή η ομάδα. Όχι, τώρα θα με αφήσετε να ρωτήσω, κύριε Σκουρλέτη. Αν κάνετε άρα πέντε ερωτήσεις, να έχω δικαίωμα να απαντάω σε μία. Θα κάνω μία. Έχετε πολύ χρόνο, όπως βλέπετε, και θα τα απαντήσουμε όλα. Άρα λέτε ότι είναι πιθανό το σενάριο όλο αυτό να ήταν στην πραγματικότητα στημένο, προκειμένου να καθαρίσει το κόμμα από εσάς που θεωρήσετε από κάποιους βαρύδια και να επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας και να το αναλάβει από την αρχή? Δεν φτάνω μέχρι εκεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι πάντως είναι τέτοια. Πάντως δεν παρετήθηκε, παραμέρισε. Αυτό είπε στη δήλωσή του όταν έφυγε. Προσέξτε να δείτε. Είναι τόσο ταχύτατη αυτή τη στιγμή η αποδόμηση του χώρου μας. Οπότε αποκλείεται. Οπότε αυτό είναι τελείως κοντόφθαλμο. Τι θα παραλάβει? Οποιοςδήποτε. Ναι, τι θα παραλάβει? Οποιοςδήποτε. Αυτό το οποίο επαναλαμβάνω είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς, όπως όφιλε και πριν που έδωσε τη δυνατότητα εργαλειοποίησης του ονόματός του, ενώ πριν την προεδρική εκλογή, και τώρα προφανώς έχει υποχρεώσει να μιλήσει. Κύριε Σκουλέτη, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ κασελακικών και ημών. Από την πλευρά του Κασελάκη τι λένε? Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ποια είναι η πλευρά του Κασελάκη? Το 65.000 ψηφίσανε για να κάνει αυτά που κάνει. Αυτοί που είναι δίπλα του, κυρία Τσάγκρη, κυρία Αυγέρη, ο κύριος Παπάς. Πάμε λοιπόν τώρα στην κυρία Τσάγκρη και στην κυρία Αυγέρη. Η κυρία Τσάγκρη και η κυρία Αυγέρη, πριν το συνέδριο το προηγούμενο το 22, είχαν μιλήσει για αριστερίζουσες εκκρεμότητες, για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν face control στο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να μας αδειάσουν τη γωνιά. Άρα προφανώς είχαν ένα σχέδιο ρήξης. Το ότι ο Κασελάκης το υιοθετεί και βγαίνει τώρα ούλτρα διχαστικός, αυτό αφορά το ερώτημά μου. Λέτε κάποια παράκεντρα, ένα παράκεντρο, επεξεργαζόταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Το ίδιο ακριβώς λέει ο Κασελάκης. Όχι, για πέντε χρόνια αυτοί υπονομεύανε το ΣΥΡΙΖΑ. Με αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει αυτή την πτωτική πορεία και αλλεπάλληλες ήττες. Τώρα θα πρέπει. Εκείνοι φωτογραφίζουν εσάς. Εσείς δεν φωτογραφίζετε κανέναν. Εκείνοι λένε φταίει ο Σκουρλέτης, φταίει ο Φίλης, φταίει ο Βίτσας, έτσι. Επειδή δεν μπορεί να γίνεται με δίκη προθέσεων και έτσι, πώς απαντιόνται αυτά στα δομημένα κόμματα? Διαδικασίες. Συνέδριο διστήσαμε το 19. Δεν έγινε στην ώρα του. Με αποτέλεσμα να μην συζητήσουμε. Μεσολάβησε και η πανδημία μετά. Επιλογή ήταν να μην γίνει στην ώρα του συνέδριου. Δεν φταίει δηλαδή για όλα η πανδημία. Μην τα ρίχνουμε όλα στην πανδημία. Λοιπόν, τώρα συνέδριο ζητάμε. Και ποια είναι η απόφαση, η εισήγηση προς την Κεντρική Επιτροπή? Προσέξτε, και είναι καθοριστικό αυτό, εάν τελικά επιβεβαιωθεί από την Κεντρική Επιτροπή. Αφισβητείτε τον τρόπο της εκλογής του. Μισό λεπτό. Εκτός αν δεν τα βρίσκετε μεταξύ σας. Μου θέσατε πολιτικά ζητήματα. Όλα αυτά
Πώς απαντιόνται σε ένα δομημένο δημοκρατικό κόμμα με συνέδριο. Συνέδριο δεν επιλέγεται. Μισό λεπτό, θέλω στο ερώτημα. Ο κύριος Φίλης είπε, θα θέσω θέμα ηγεσίας στο συνέδριο. Στην Κεντρική Επιτροπή. Θα το κάνετε κι εσείς. Δεν είπε θέμα τέτοιο παραμονικό φίλο. Είπε ότι υπάρχει πολιτικό ζήτημα. Ότι δεν νομιμοποιείται να ότι δεν μπορεί, μπορεί οποιοδήποτε συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου να εκφράζει προσωπικές απόψεις που είναι μέσα έξω από το πλαίσιο των κοινών προγραμματικών μας απόψεων. Ναι, αν θα θέσει θέμα ηγεσία, είπε ναι. Δεν είπε έτσι. Η δική σας διαγραφή είναι βέβαιη τώρα, κύριε Σκουρλέτ, για να καταλάβουμε το διαδικαστικό λίγο. Μας το εξηγείτε. Το διαδικαστικό είναι αυτό που προβλέπεται από το καταστατικό μας. Είναι μια πρόταση του Προέδρου προς την Επιτροπή Δεοντολογίας. Επιτροπή Δεοντολογίας. Επειδή είμαστε μέλη ανώτερου καθοδηγητικού οργάνου, η Επιτροπή Δεοντολογίας ζητάει να γνωμοδοτήσει η πολιτική γραμματεία ή η κεντρική επιτροπή αντίστοιχα που είναι ο Δημήτρης ο Βίτσας. Είναι δεσμευτική γνώμη με της με τα δύο τρίτα. Δεν είναι δεσμευτική. Αλλά τη λαμβάνει με τα δύο τρίτα η πολιτική γραμματεία. Όχι. Κατά πλειοψηφία. Απλή γνώμη. Ναι. Απλή γνώμη θέτει. Ναι, okay. Και λέω στην περίπτωση τώρα που δεν περάσει αυτό και δεν διαγραφείτε ούτε εσείς, ούτε ο κύριος Φίλης, ούτε ο κύριος Τζουμάκας, ούτε ο κύριος Βίτσας. Εσείς μπορείτε αυτή τη στιγμή να παραμείνετε σε ένα κόμμα που ο αρχηγός σας. Τα περί διαγραφής νομίζω ότι τα σχολιάσαμε αρκετά εισαγωγικά. Όχι. Στην πρώτη άλλο φάση. Άλλο ρώτησα όμως. Λέω για την επόμενη μέρα. Εσείς μπορείτε να σας φανταστείτε δίπλα στον κύριο Κασελάκη να προσπαθείτε για το restart του ΣΥΡΙΖΑ με αυτά τα δεδομένα. Δεν το πιστεύω. Μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου σε μία συνέπεια όλη τη προηγούμενη διαδρομή μου. Και το θέμα δεν είναι ατομικά τι θα κάνω. Αυτή τη μορφή του ΣΥΡΙΖΑ. Και το θέμα δεν είναι μόνο ατομικό, είναι και συλλογικό. Πάντως θέμα ηγεσίας, αν κατάλαβα καλά, δεν σκέφτομαι μόνο που ρώτησε ο Γιώργος, σήμερα έχουμε μια πολιτική κρίση. Δεν πολύ θα μεγάλη, θέσετε. Που υπερβαίνει το πρόσωπο σωστό. Του κυρίου. Σωστό. Αλλά αυτό γιατί... θέμα ηγεσίας, αν κατάλαβα καλά, δεν έχετε σκοπό να θέσετε στην Κεντρική Επιτροπή. Κοιτάξτε να δείτε, βλέπω από την άλλη πλευρά που αντί να ανοίξει την συζήτηση αυτή, διότι πραγματικά αντιμετωπίζουμε μια υπαρξιακή και ταυτοτική κρίση, προσπαθεί να απαντήσει με κάποιους που δήθεν αμφισβητούν το αποτέλεσμα των νοσοκομματικών εκλογών. Δεν πρόκειται περί αυτού. Πολιτικά είναι τα ζητήματα. Ο πρώτος που αμφισβητεί πια τον χώρο μας είναι ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος λέει ότι έχει ως πρότυπό του το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής και μάλιστα την δεξιά του πτέρυγα. Αυτό το ξέρανε λοιπόν οι 65.000 που ψηφίσανε. Εξαπατήθηκαν οι 65.000. Δεν γνωρίζανε. Άρα, ερμηνεύστε το. Τη λέξη, κύριε Σκουρλέτ. Άρα, δεν γνωρίζανε. Έχει στοιχείο λοιπόν εξαπάτησης. Προφανώς έχει στοιχείο εξαπάτησης. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία από εδώ και πέρα. Καλά ξεμπερδέματα βασικά. Το έχουμε το κομμάτι εκείνο. Το έχουμε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Φιλή. Ναι, αν μου είπε αν θέσει θέμα ηγεσίας. Για να ακούσουμε, Ράνη. Ο Νίκος Φιλής, μιλώντας στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, έθεσε ευθέως θέμα ηγεσίας του κόμματος. Τίθεται ζήτημα τι εκπροσωπεί ο κύριος Κασελάκης σήμερα. Με όσα λέει και τα υποστηρίζει και σήμερα, και όχι μόνο προ 10 ετών, δεν μπορεί να εκπροσωπήσει ένα κόμμα της αριστεράς όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τίθεται ζήτημα ηγεσίας. Στην Κεντρική Επιτροπή θέμα ηγεσίας. Αν θέλει να φτιάξει άλλο κόμμα. Μεταλλάσσοντας το ΣΥΡΙΖΑ. Εμέσως πριν από αυτό. Ή ιδρύοντας άλλο. Και λέει ότι αν δεν να... Η τοποθέτηση, φίλη, προκάλεσε την κριτική. Και στη συνέχεια ρώτησα. Νομίζω ότι ήταν σαφές το πράγμα. Ότι θέτει στη ζήτημα ηγεσίας. Πολιτική εκπροσώπηση, είπε τον απόψε. Άρα, κατά αντανάκλαση, προφανώς τίθεται για όλους μας αυτό το πράγμα. Σωστό. Με αυτή την έννοια. Αλλά προσέξτε να δείτε. Δεν πρόκειται περί αυτό που παρουσιάζεται. Ότι κοιτάξτε να δείτε, κάποιος δεν του αρέσει το αποτέλεσμα. Δεν είναι έτσι. Εγώ ρωτώ όλους αυτούς που αρέσουν οι απόψεις Κασελάκη. Να έρθουν λοιπόν. Στην πολιτική γραμματεία γιατί δεν απάντησε. Ο κύριος Τζουμάκας, ό,τι είπε. Δημόσια στην τηλεόραση. Τα είπε πρόσωπο με πρόσωπο. Και ο κύριος Κασελάκης δεν αισθάνθηκε την ανάγκη την να το σχολιάσει. Τώρα ανοίγετε θέματα. Ακόμα και αυτοί που διαφωνείτε. Πώς είπατε? Ακόμα και αυτοί που διαφωνείτε στην πολιτική γραμματεία. Ναι. Άλλοι φύγανε, άλλοι ψηφίσαν λευκό. Τι θα μπορούσε να έχει ανατραπεί η απόφαση στην πολιτική γραμματεία. Δεν το κάνατε. Αυτό αφορά τον καθένα ξεχωρίζει. Εγώ καταψήφισα. Εντάξει. Το ξέρω. Το ξέρω για εσάς. Δεν είναι για εσάς. Τι να σας πω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.